Το Γιάννη του Χατζη Νικολάου. Κότσου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα καλά, εσύ πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, καλά, καλά. Βρέθηκες και στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα. Ναι, σε είδαμε και στο... με τη Βαναχαϊκή. Και στο... ήρθες και σε καλό παιχνίδι να παρακολουθήσεις. Ναι. Πώς, πες μας, κάνε μας ένα σχόλιο για αυτό το 7 στα 7 του Άρη Coach. Το περίμενες? Να σου πω την αλήθεια, περίμενα ότι θα έχει πολύ καλύτερη πορεία από την περσινή. Δεν μπορούσα να πω ότι θα υπάρχουν τα 7 στα 7, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και, ας πούμε, δέχτηκε πρώτος γκολ σε 3-4 παιχνίδια και το γύρισε. Θα μπορούσε σε κάποια από αυτά να μην το γύρναγε. Ναι. Αυτό δείχνει όμως τη δυναμική που έχει ο Άρης, τον ψυχισμό που βγάζει φέτος και το ότι είναι πιο αποφασισμένος για να μην ξαναμείνει άλλη χρονιά σε αυτή την κατηγορία. Mm-hmm. Όλα αυτά συνηγορούν στο να σμπρωχτεί και να πάει προς τα πάνω. Ναι. Πράγματα που δεν τα έχει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ναι, σωστά. Δηλαδή τα στοιχεία που ξεχωρίζει σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι ότι είναι περισσότερο έτσι προσανατολισμένος και πιο εξοικειωμένος με την κατηγορία, έχει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ναι, 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 και παίκτες οι οποίοι ταιριάζουν πιο πολύ στην κατηγορία. Η στοχοποίηση, αυτό ακριβώς, η στοχοποίηση από την αρχή του χρόνου και ο προγραμματισμός και η οργάνωση, αν θα δείτε ότι έγινε καθαρά να χτιστεί μια ομάδα που οι παίκτες να γνωρίζουν την κατηγορία. Πέρυσι μπορεί να είχε σαν ονόματα, σε εισαγωγικά, ναι, πάντα, ναι, έτσι, ναι, παίκτες με περισσότερη εμπειρία, με μεγαλύτερα ονόματα και, αλλά το είπα και άλλη φορά και μπορεί να παρεξηγήθηκα, ήταν, αυτοί ήταν πρώην παίκτες, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στην κατηγορία και στις απαιτήσεις της Β' Εθνικής. Ναι. Ενώ φέτος η ομάδα είναι... Εάν αναφέρεστε στο Τζιμπούρ Coach, νομίζω ότι πολύ ορθά το αναφέρετε πρώην παίκτες. Ενώ όταν γίνεις εγώ κάποια... Okay, okay. Και με άλλου και άλλοι παίκτες που... Εντάξει, δεν θα ήθελα να αναφέρω τώρα ονόματα, αλλά αφού αναφέρετε τον Τζιμπούρ, εντάξει, ήταν μια άστοχη... Δεν βοήθησε, θα το πούμε έτσι. Ναι. Δεν βοήθησε. Ναι, σωστά. Σωστά. Υπήρχαν αρκετοί παίκτες και ο Ραούλ Μπράβο, για παράδειγμα, με την εμπειρία που είχε και τις παραστάσεις. Είναι άκερο τώρα να καθόμαστε με σωστά, σωστά. Σωστά. Πάντως βλέπω. Ξυνά στα φύλλα που λέει. Ναι, ναι. Φρέσκα κουλούρια που λέει και ο λαός. Και ο λαός και τα φρέσκα κουλούρια είναι και πολύ νόστιμα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και τώρα ο Άρης, αυτό το διπλό που έκανε στη Δράμα, πώς μπορεί να λειτουργήσει εν ώψη του αγώνα με τον Όφη, που είναι πολύ σημαντικό επίσης παιχνίδι. Δύο πράγματα. Πρώτον, στέλνεις μήνυμα παντού ότι ξέρεις κάτι, όντως φέτος έχω την ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα, τους δείχνεις. Ναι. Δεύτερον, ότι και ακόμη και σε έδρα όπως είναι η Δόξα και που είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες της κατηγορίας, έδειξες δυναμισμό ότι μπορείς να χτυπήσεις οποιοδήποτε παιχνίδι. Ναι. Το δεύτερο που θα πρέπει να προσέξεις, μάλλον το άλλο κομμάτι που θα πρέπει να προσέξει είναι η έπαρση και η αλαζονία που μπορεί να επέλθει από ένα τέτοιο παιχνίδι. Yeah. Και ειδικά όταν έρχεται το αμέσως επόμενο παιχνίδι με έναν ισχυρό αντίπαλο όπως είναι ο Όφη, που διεκδικεί επίσης η επίση όρη στο πρωτάθλημα και δεν θα είναι τόσο εύκολος αντίπαλος. Yeah. Εάν δείξεις έπαρση και αλαζονία, θα την πιείς που λέμε. Ναι, κανονικά. Είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν πολλές ομάδες όταν κάνουν μεγάλες νίκες. Κυρίως έτσι είναι, κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι μόνο σε αυτή την κατηγορία, σε όλες τις κατηγορίες. Ίσως είναι καλό όμως ότι έχεις και δύσκολο αντίπαλο. Δηλαδή πας λίγο υποψιασμένος. Ναι, πάει, σου λέει έχω τον Όφη, δεν έχω τον Κισαμικό παράδειγμα. Ναι, ίσως εκεί να ήταν πιο χειρότερα. Ναι. Γιατί θα ερχόταν πολύ πιο χαλαρός. Έτσι. Ενώ τώρα σου λέει είναι μάτς, ναι, είναι, ναι, διεκδικητή, ναι, πρέπει να τα δώσω. Χρειάζεται προσοχή γιατί είναι διεκδικητής και είναι η καλή ομάδα. Είναι εγώ το Αίγιο φοβάμαι πιο πολύ. Που είναι την Τετάρτη στο καπάκι. Εκεί είναι πιο έτσι περίεργο να επαναπαυτείς. Να έχεις κερδίσει και τον Όφη και να πεις εντάξει τελειώσαμε. Ναι, αυτά είναι γνωρίσματα του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι. Και ειδικά που, και όχι μόνο τώρα, και από την εποχή που παίζαμε κι εμείς. Ναι. Δηλαδή μπορεί να παίζαμε, θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά, είχαμε παίξει με Παναθηναϊκό, Ηρακλή, πήγαμε πολύ καλά και θυμάμαι μετά ήρθε η Βέρη, μας κέρδισε.
Της ελληνικής ιστορίας είναι coach, δεν είναι μόνο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Ναι. Γενικά η νοοτροπία του Έλληνα είναι αυτή. Να παραπάβεται λίγο μετά από μεγάλες επιτυχίες. Έπαρσε και η αλαζονία. Φεύγει η προσοχή μας μετά από μια επιτυχία, φεύγει η προσοχή μας σε αυτό που έχουμε κάνει και που βρισκόμαστε και τι επακολουθεί. Mm-hmm. Να αφήνουμε στο χαλαρό. Τον Όφη πώς τον έχεις δει, δεν ξεκίνησε πάλι όπως ήθελε. Και πες μας έτσι τι κυκλοφορία εκεί στην Κρήτη. Ναι. Είχαμε και κάποια έτσι λαϊκά δικαστήρια μετά το μάτς προχθές με την Παναχαϊκή. Κοίταξε, ο Όφη, επειδή και αυτός ταλαιπωριέται τα τελευταία χρόνια όπως και ο Άρης στις χαμηλές κατηγορίες, φέτος είχε έτσι ξεκίνησε πολύ δυναμικά και με μεγάλη αισιοδοξία ότι θα ανέβει κατηγορία. Το γεγονός ότι έχασε εδώ προχθές ίσως να ταρακουνηθήκαν ή να βγήκαν κάποιες αδυναμίες. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι έχει καλή ομάδα, όπως είχα πει και για την Παναχαϊκή πριν με ρωτήσαν κάποιοι δημοσιογράφοι εδώ της Κρήτης και είχα πει ότι θέλει μεγάλη προσοχή για το παιχνίδι της Παναχαϊκής, γιατί την ομάδα της Παναχαϊκής την είδα. Και όπως και η Δόξα θέλει μεγάλη προσοχή. Ναι. Όταν είναι με κάποιον αντίπαλο. Αλλά επαναλαμβάνω, Όφη είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Έχει και τη δυναμική εφάμιλη του Άρη για την κατηγορία πάνω μιλάω. Ναι. Ο Άρης και ο Όφη είναι τα μεγάλα, τα βαριά ονόματα ας πούμε της κατηγορίας. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα ανοιχτό παιχνίδι. Και οι δυο θέλουν την νίκη. Ο Όφη έρχεται σαν μια τραυματισμένη τίγρη που πρέπει να την προσέχεις. Ναι. Ο Άρης έχει κάνει το σερί αυτό των νικών, οπότε θέλει να το διατηρήσει. Ευελπιστώ ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Ναι, και νομίζω ότι ξέρει ο Άρης και αν το δουν από αυτό το πρίσμα, μόνο να κερδίσουν τον υπέκτη, ότι αν κερδίσουν και τον Όφη και κάνουν το συν 10 και από τον Όφη από την τρίτη θέση, ναι, μετά είναι πολύ μετά δύσκολο. Μετά δεν ασχολούνται. Μετά, ξέρεις τι λένε. Ναι. Και εμείς όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, όταν βλέπεις μια τέτοια ομάδα και εντάξει, να δούμε ποιος θα κυνηγήσει τη δεύτερη θέση τώρα. Έτσι θα λένε. Ναι. Και αυτό αποκτά πλεονέκτημα και ψυχολογικό, αλλά κυρίως δυναμικότητας όταν έρχεται ο αντίπαλος. Λένε με ποιον παίζω, με τον Άρη. Εντάξει, δεν το υπολογίζω αυτό. Πριν πάμε παρακάτω, στο άλλο. Ναι. Χώρια που από πολύ νωρίς, coach, δεν ξέρω αν συμφωνείς, εφόσον καταφέρει δηλαδή και κάνει αυτή τη νίκη την Κυριακή ο Άρης, μπορεί σιγά σιγά στην άκρη του μυαλού του έτσι να αρχίσει να σκέφτεται και την προετοιμασία του για τη Super League, δηλαδή σιγά σιγά να κάνει και κάποιες κινήσεις με ορίζοντα τη Super League, γιατί πλέον θα έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Μπορεί να έχει πάρει προβάδισμα, αλλά θα έλεγα άσε να παίξουν το παιχνίδι της Κυριακής. Ναι. Μην σκεφτούν, και άλλοι μόνο να σκεφτούν, πάμε σε άλλο. Επαναλαμβάνω, είναι δύσκολο παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Όντως. Είναι δύσκολο παιχνίδι και το μυαλό όλων πρέπει να είναι. Και ο Όφη το αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή, έτσι. Γιατί επαναλαμβάνω, και ο Όφη μπορεί να κερδίσει ερχόμενος εκεί. Είναι, έχει καλή ομάδα. Θα γίνει καλό παιχνίδι. Ναι. Είναι δύο ομάδες που με ισχυρή δυναμική. Σωστά. Την Παναχαϊκή τη βλέπεις να αντέχει, coach, μέχρι το τέλος. Ναι, να αντέχει, θα αντέξει. Ξέρετε, γιατί ποντάρω στην εξυπνάδα και στην ικανότητα του Κατσουράνη πρώτα και στη δουλειά που γίνεται από τον Σοκράδη, τον Νοφρυδόπουλο, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι ο Κατσουράνης, επειδή έτυχε να συζητήσουμε και μαζί ότι ήταν τις προάλλες εδώ στην Κρήτη, γνωρίζει ότι αν ήθελε να κάνει κάποια ονόματα ή να φέρει κάποια ονόματα έτσι μεγάλα, θα μπορούσε να το κάνει. Έχουν φτιάξει μια ομάδα που έχει ελληνικό στοιχείο, δεν είναι κανένα ξένο. Έχουν μια ομάδα που η ηλικία τους επιτρέπει, εάν δεν μπορούν να κερδίσουν το παιχνίδι, να τρέξουν πάρα πολύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί το επιτρέπει το νεαρό της ηλικίας τους. Είναι μέσο όρο 24 ετών. Ναι. Και σε αυτή την κατηγορία, αν έχεις λυμένο και κάποια οικονομικά προβλήματα που έχει να κάνει με την ασφάλειά σου και με την άνεσή σου, δεν έχει να φοβηθείς τίποτα, οποιονδήποτε αντίπαλο. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να το κάνει. Και η άλλη ομάδα που περίμενα ότι δεν θα είναι τόσο χαμηλά, έλεγα ότι μπορεί να είναι τα Τρίκαλα. Ναι. Θα ήταν λίγο πιο πάνω. Τα περίμενα βαθμολογικά τουλάχιστον πιο ψηλά. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί. Περίμενα. Και η Δόξα που από τις κινήσεις που έκανε το καλοκαίρι και από τη δύναμη που έχει την οικονομική δύναμη και άνεση, που μπορεί να είναι και αυτός έτσι στους διεκδικητές και να είναι εκεί ψηλά. Όπως επίσης μου έκανε καλή εντύπωση σε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, βέβαια στο Κύπελλο το είδα, η Καλαμαριά. Ναι. Πίστευα ότι και η Καλαμαριά έχει κάτι. Ναι.
Αυτές οι 4-5 ομάδες είναι οι. Ναι. Το Σοκράτη τον Φρυδόπουλο τον είχε ποδοσφαιριστή στον Ιωνικό, έτσι δεν είναι κότς? Όχι, όχι. Α, όχι, Παίζαμε συνομήλικοι. Είμαστε λίγο πιο μικρό από αυτό. Είναι λίγο πιο μικρό. Συμπέκτη ήδη είχα και το Σπανό. Με το Σπανό ήμασταν 4 χρόνια μαζί. Σοβαρά. Ναι. Πού? Ιωνικό. Α, έχει παίζει ο Σπανό Ιωνικό. Βέβαια. Δεν μας τα έχει φαινόταν αυτά από τότε ότι θα. Για πες μας λίγο ως ποδοσφαιριστής. Πώς ήταν? Δεν την έβρισκε πολύ. Ναι, και όταν ήρθαν εδώ, όταν ήρθε ο Άρης, βρεθήκαμε. Πήγα τους είδα και στο ξενοδοχείο μου του Δημήτρη, γιατί σας είπα ότι υπήρξαμε συμπαίκτης. Είναι ένας προπονητής που πάντως εδώ με τις δηλώσεις του, γενικότερα με τη δουλειά του, έχει αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα μέχρι στιγμής. Κοίταξε, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ναι, πάει καλά. Και κυρίως με τον τρόπο που. Ναι, με αυτά που λέει δηλαδή, δείχνει ότι καταλαβαίνει που είναι. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί. Βέβαια. Αυτό. Φυσικά και ξέρει που είναι και γνωρίζει και την κατηγορία. Οπότε τώρα είναι ευκαιρία του να φτιάξει το όνομά του και να πάει και να σκαλεί πιο πάνω. Μέσω του Άρη να προχωρήσει. Φαινόταν από τότε ότι θα γινόταν προπονητής, το ήθελε από τότε? Δεν, όχι, όχι. Καμιά, ούτε περνούσε από το μυαλό μας. Γιατί περνούσε εκείνη την εποχή. Πάντως μας έχει κάνει εντύπωση και μιας και ανέφερες και το Σοκράτη τον Φρυδόπουλο, έτσι η ομάδα που έχει φτιάξει μας έχει κάνει εντύπωση, είναι η αλήθεια, με τον τρόπο που ναι, παίζει. Ναι, ναι, ναι. Καλή εικόνα. Έχουν καλή εικόνα και οι δύο. Ναι. Ο Γιάννης Χατζηνικολάου τι κάνει αυτό το διάστημα? Παρακολουθεί παιχνίδια φυσικά, εννοείται. Παιχνίδια βασικά, κάποια τα του ποδοσφαίρου και από κάποιες άλλες ενημερώσεις. Χάνει το τάβλι από τον Γκάλι. Όχι, δεν παίζω τάβλη μαζί του. Γιατί, επειδή χάνεις? Όχι, δεν ήμουν εγώ πολύ φαν του. Μπιλιάρδο παίζαμε κάθε φορά. Ναι. Πιο πολύ. Ναι, ναι. Άλλον κέρδι. Όχι, ποιον κέρδιζε ο Νίκος στο τάβλη και το έλεγε πάντα, ότι δεν μπορούσε ποτέ να χάσει. Ο Ταρνατόρα κέρδιζε κάποιον εκεί στις αποστολές, κάποιον κέρδιζε. Όχι, τον Ταρνατόρα τον είδα εδώ. Με ποιον έπαιζε, με το Λέσιτς έπαιζε μερικές φορές. Και με το Φάνη. Το Φάνη τον είδα προχθές μετά από πάρα πολλά χρόνια στο Χαριλάο. Ναι. Στο μάτι με την Παναχαϊκή ήταν. Ναι, όντως. Μου κάνει εντύπωση. Γενικότερα, τι κλίμα εισέπραξες έτσι στο μάτι με την Παναχαϊκή, πώς τα είδες τα πράγματα, αλλάζει γενικότερα και η ψυχολογία του κόσμου? Κοίταξε, ναι, ναι. Άρχισε να. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, είναι αυτό που πρέπει να έχει ο Άρης. Να επαναφέρει τον κόσμο που είχε απομακρυνθεί τα τελευταία 2 χρόνια. 3 ξέρω εγώ. Είναι μεγάλο και νομίζω ότι τώρα με τον Όφη θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Ναι. Το έδειξε και στη Δράμα η παρουσία του κόσμου. Ναι. Εντάξει, είναι, κοιτάξτε, ο Άρης κακά τα ψέματα, έχει μεγάλη δυναμική. Ναι. Απλώς ο κόσμος του έχει απογοητευτεί, γιατί βρισκόταν εκεί που βρισκόταν με όλα τα προβλήματα, έτσι, που περάσαμε από τα προηγούμενα χρόνια, τα οικονομικά θέματα κυρίως. Ναι, ναι. Θα μπορούσε νομίζω, έτσι πως βλέπω και τη Super League, coach που παρακολουθείς παιχνίδια, φαντάζομαι και τη Super League. Εγώ πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα ή και κάνα δύο έτσι πιο ποιοτικές προσθήκες, θα μπορούσε άλλοντα να σταθεί αυτή η ομάδα και στη Super League, έτσι πως είναι το επίπεδο, νομίζω. Βεβαίως και θα μπορούσε. Βεβαίως και θα μπορούσε. Όπως το είπατε, με κάποιες προσθήκες και με τη δυναμική που έχει, δεν ξέρω οικονομικά αν θα άντεχε. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Θα άντεχε γιατί θα έχει τα έσοδα τη Super League. Σωστά. Μην διαφορά εκεί, γιατί έχει. Εντάξει, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά, μερικές φορές λες και τους τσιμπάει κάτι και τρελαίνονται. Επειδή θα βγει στη Super League, αρχίζουν και κάνουν ανοίγματα πάνω από τις δυνατότητες τους, πάνω από τα οικονομικά δεδομένα που τους παρέχει η Super League, δηλαδή τα τηλεοπτικά και όλα αυτά. Με αποτέλεσμα σε 2-3 χρόνια να βουλιάζουν το καράβι, να φεύγουν και μετά ελάτε ο επόμενος. Με αυτό έγινε στον Άρη. Στον Άρη έφτασε ένα σημείο, ο Άρης ενώ είχε 15 εκατομμύρια έσοδα, την ίδια στιγμή να έχει συμβόλαια 1 εκατομμυρίου, που δεν μπορεί να τα αντέξει μια ομάδα όπως ο Άρης, αν δεν υπάρχει κάποιος να τα βάζει, έτσι, με τη διαχείριση και μόνο. Αν έχει μεγάλο. Εκτός αν θέλεις να κάνεις. Εάν δεν υπάρχει ο επενδυτής, τέλος πάντων ο άνθρωπος που έχει την ικανότητα να οικονομήσει. Ο χρηματοδότης, γιατί δεν επένδυσε. Θα πρέπει να προσανατολιστούν και να συνηθίσουν όλοι στη δυνατότητα ότι μέχρι πού φτάνει το χέρι μας, μέχρι εκεί. Άντε να κινηθούμε λίγο παραπάνω και να μην έχουν και απαιτήσεις ή να μην δίνουν και ψεύτικες ελπίδες στον κόσμο ότι ξέρετε κάτι, αυτό, εκείνο, το άλλο. Φτάσε μέχρι εκεί, πάτα και μέχρι να βρεθεί ο επενδυτής, σιγά σιγά θα. Θα προχωρήσει. Είναι προτιμότερο αυτό από το να λες ότι ναι, φανφάρες, ψεύτικες ελπίδες στον κόσμο και κάτσε τώρα 3 χρόνια στις μικρές κατηγορίες.
Και ένα μεγάλο στοίχημα, αν με το καλό τα καταφέρει η ομάδα και επιστρέψει στη Super League coach, γιατί θέτει ένα πολύ μεγάλο έτσι, ζήτημα, είναι να μην τρελαθεί, να μην αρχίσει τις εξαλωσύνες και ανοιχτεί πιο πολύ από εκεί που μπορεί να φτάσει το πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο. Και κυρίως να το καταλάβει ο κόσμος. Να μην έχει απαιτήσεις και ο κόσμος, να μην έχει απαιτήσεις. Εννοώ πέρα από αυτές τις δυνατότητες, τις οικονομικές που έχει το σωματείο αυτή τη δεδομένη στιγμή πάντα, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί αν θα πάει, από τη μια οι απαιτήσεις του κόσμου, οι τρελές που δεν βλέπουν τι έχουμε τώρα. Απ' την άλλη οι ψεύτικες και φρούδες ελπίδες των χι παραγόντων που μπορεί να κάνουν οποιασδήποτε κινήσεις λανθασμένες, έτσι. Ναι. Πέρα από τις δυνατότητές τους, πάντα οικονομικά μιλάω. Πάντα για οικονομικά, έτσι. Να. Είναι προτιμότερο να κάνει μια συντηρητική πολιτική και μια συντηρητική πορεία τον πρώτο χρόνο, ναι, που θα ανέβει, από ότι να κάνει μια φανφάρα, μια εισαγωγικά, ένα μια πυροτέχνημα. Και μετά, ναι, και μετά καθίστε άλλα τρία χρόνια πάλι στην αβεβαιότητα. Τα είδατε με τον Παναθηναϊκό. Στραματώνει η εποχή και δεν συμμαζεύεται. Γιατί ούτως ή άλλως έχουν αλλάξει κάναμε, και... Ράναμε, ναι. Και τώρα θα παρακαλάνε την κυβέρνηση, αλλάξτε τον νόμο για να μην εξαφανιστούμε και πάμε στο τοπικό. Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά ούτως ή άλλως βέβαια έχουν αλλάξει και εποχές, coach. Δηλαδή ούτε τα συμβόλαια πλέον δίνονται με τέτοια νούμερα, ούτε τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν πλέον. Είναι οι ομάδες λίγο πιο ρεαλιστικές. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και οι φραγκάτοι που μπαίνουν στις ομάδες, βλέπω. Ναι, είναι και αυτό. Τελείωσαν και εκείνες εποχές. Γιατί αν σκεφτείτε ότι κάποτε δίνανε συμβόλαια, ναι, αλλά ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός είχε τον Κόκαλη, τον Βαρνογιάννη, ο Μυτιλινέος, ο Κοντομινάς. Δεν θυμάμαι τώρα, έτσι θα έπιασα τα ονόματα, μην παρεξηγηθώ. Τα πιο αντιπροσωπευτικά. Μεγαθύρια οικονομικά. Πού είναι τώρα. Ναι. Ευτυχώς βρέθηκε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, γιατί και ο ΠΑΟΚ μια από τα ίδια με το Άρη και το Ηρακλή και το Όφη θα ήταν. Σωστά. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Μα έτσι δεν είναι, δεν είναι ψέμα. Αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, θα είχε πέσει, δεν υπάρχει. Βέβαια. Απλά δεν έπεσε, δηλαδή τι ήταν. Έτσι. Μάλιστα. Για να ανακεφαλαιώσουμε, θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, επικίνδυνο το παιχνίδι, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θέλει αυτό. Προσοχή, όχι επικίνδυνο. Είναι μια καλή ομάδα και όφη, θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Ο ΕΚ και αλίμονο μην δείξει έπαρση και αλαζονία ο Άρης μετά το διπλό που έφερε, το μεγάλο διπλό που έφερε στη δόξη. Μάλιστα. Ξεκάθαρος, ξεκάθαρος. Κότσο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να ευχηθούμε και καλές γιορτές. Να είστε καλά.